Στο στόχαστρο της αλβανικής κυβέρνησης μπαίνουν με υπουργική απόφαση δύο ελληνικά χωριά κοντά στη Χιμάρα. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, απαλωτριώνονται τα χωράφια τους σε εξευτελιστικές τιμές, ώστε να κατασκευαστεί δρόμος. Αγανάκτηση στην ελληνική μειονότητα της Βόρειας Υπήρου. Θέλουν να μας πάρουν τις περιουσίες μας για ψίχουλα, καταγγέλνουν οι ομογενείς. Πρόκειται για ακόμη μια απόπειρα υφαρπαγής των περιουσιών των Ελλήνων της Χιμάρας. Βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Βλέπουμε διαρκώς αποφάσεις από τα Τύρανα, οι οποίες προσβάλλουν τους χυμαριώτες, και απότερο σκοπός είναι να πάρουν τις περιουσίες τους σε εξευτελιστικές αξίες. Με υπουργική απόφαση στο στόχαστρο της αλβανικής κυβέρνησης μπαίνουν κάτοικοι των χωριών Κούδες και Κυπαρό κοντά στη Χιμάρα. Απαλωτριώνονται τα χωράφια τους για να περάσει ο δρόμος, έναντι μόλις 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ η εμπορική αξία είναι 60 ευρώ ανά τετραγωνικό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αυτή τη στιγμή από το πόσα άτομα πλήττονται, γιατί το περιουσιακό, όπως αντιλαμβάνεστε, στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα θολό τοπίο. Η Ομόνοια Χιμάρας όμως και η Ένωση Χιμαριωτών έχει κάνει κάλεσμα σε όλους τους χωριανούς να προσέλθουν στα γραφεία μας και να κάνουμε καταγγελίες έτσι ώστε να κινηθούμε νομικά. Οι συνολικές αποζημιώσεις για 65 χιλιόμετρα δρόμου που αρχίζει από τον Αυλώνα και καταλήγει στη Χιμάρα μέσω των μειονοτικών χωριών φτάνουν μόλις τις 220.000 ευρώ, με την ελληνική μειονότητα να χάνει περιουσίες εναντί ελάχιστων χρημάτων. Παρούσα απόφαση έρχεται σε μια συνέχεια πολλών άλλων αποφάσεων που ακριβώς τον ίδιο στόχο έχουν, το να διωχθεί ο ελληνισμός από τη Χιμάρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η περιουσία είναι που κρατάει αυτή τη στιγμή τους ντόπιους στον τόπο τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, το κόστος της αίτησης για τις αποζημιώσεις ξεπερνά το ποσό το οποίο προβλέπεται να εισπράξουν.